Πάμε στον καθηγητή γεωπολιτικής τώρα, τον κύριο Γιώργο Φίλη, διότι φαίνεται ότι ξαναβρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μιλάω για τα Ουκρανικά, αλλά δεν θα συζητήσουμε μόνο γι' αυτό. Διότι έχουμε αυτή την κλιμάκωση πριν τις νέες συνομιλίες που αναμένονται σήμερα και βεβαίως και νέους παίκτες. Διότι αυτές οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στη Ρώμη, μη μου πείτε τώρα ότι είναι άσχετες από το πεδίο. Το πράγμα, όπως είπα, περιπλέκεται και στο τέλος θα το αποφασίσουν όλοι οι μεγάλοι να το ξεμπλέξουν. Θα έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια, φοβάμαι. Καλημέρα κύριε Φίλη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες και στην όμορφη Κρήτη. Κύριε Φίλη, για πείτε μου, εσείς έχετε πει ότι θα έχουμε μια διαρκή κλιμάκωση για να πάμε στην αποκλιμάκωση. Το λένε όλο και περισσότεροι, αλλά ο κόσμος μπερδεύεται, σου λέει. Εντάξει, αποκλιμάκωση με την κλιμάκωση, λογικό. Παρατηρούμε ότι από χθες, και ξεκινάω από το πεδίο, έχουν σφίξει και άλλο τα πράγματα σε βαθμό που να απευθύνει πια ανοιχτή έκκληση ο Ερυθρός Σταυρός, προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι από τις επίμαχες περιοχές. Θεωρείτε ότι αυτό θα ζήσουμε ως μοτίβο ή το άλλο που ακούγεται ότι όλο και περισσότεροι αισιοδοξούν ότι αυτή τη φορά Ουκρανοί και Ρώσοι θα πάνε σε πιο ουσιαστικές συνομιλίες? Αισιοδοξούν, γιατί περνάνε οι μέρες, επιδεινώνεται η κατάσταση της Ουκρανίας, δηλαδή της Ουκρανικής πλευράς. Άρα λοιπόν εννοείται ότι η Ρωσία θα πάει ή εν πάση περιπτώσει θα υποκριθεί ότι πάει σε διαπραγματεύσεις μέχρι να πάρει αυτό που θέλει επί του πεδίου της μάχης, για να μπορέσει μετά να μπει σε κάποιες ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν έχουν την εμφαντική νίκη, κύριε Σαχίνη, οι Ρώσοι και να πάρουν αυτό το οποίο ακριβώς θέλουν, δεν πρόκειται να πάμε σε καμία, μα καμία, επιτρέψτε να σας πω, ειρηνική διαδικασία και ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι περισσότερο αξιόπιστο είναι αυτό που λέει ο Ερυθρός Σταυρός, διότι πλέον βαδίζουμε προς κορύφωση του δράματος, στο Κίεβο τουλάχιστον. Η Μαριούπολη λογικά, επειδή γίνονται μάχες μέσα στην πόλη, φαντάζομαι ότι αρκετά σύντομα θα περάσει πλήρως υπό τον ρωσικό έλεγχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μένει το Χάρκοβο και αναμένουμε πλέον και κίνηση και προς την Οδυσσό, εκτός και αν ο κύριος Ζελένσκι μπορέσει και το, πώς να το πω τώρα, έρθει στα συγκαλά του. Να πω, και διαπραγματευτεί έτσι ώστε να του το όχι αφήσει ως ένα διαπραγματευτικό τυράκι η Ρωσία την ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα γίνει περίκληση στο κράτος η Ουκρανία, αν και αμφιβάλλω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση πριν δούμε κάποια πραγματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, η οποία όμως δεν πρόκειται να έρθει, κύριε Σαχίνη μου. Βλέπουμε ότι πλέον είναι στο στόχαστρο και η δυτική Ουκρανία. Έτσι. Α, δεν είναι λοιπόν τυχαία χτυπήματα. Λέτε ότι, είναι, ότι διευρύνεται ο κύκλος. Δηλαδή προφανώς, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι αντιλαμβάνονται ότι η δυτική Ουκρανία έχει γίνει προπύργιο της αντίστασης, έτσι, και της βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία, έτσι, προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Άρα, για να δείξουν ότι είναι σοβαρή σε αυτό που λένε, προφανώς έχουν αρχίσει και χτυπάνε λίγα δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία, δηλαδή τα σύνορα του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι οριακό ακριβώς επειδή το... Είναι πολύ, λέτε. Πολύ. Να σας πω κάτι. Μπορεί να γίνει και πραγματικά λάθος. Δεν λέω ότι όλα θα το κάνουν επίτηδες. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, ας πούμε. Ένας λάθος υπολογισμός στην άφεση ενός όπλου ή κάτι να συμβεί και να πέσει σε πολωνικό έδαφος. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση, αλλά σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι οι Ρώσοι δείχνουν ότι σοβαρολογούν ότι δεν θα αφήσουν μεγάλες φάλαγγες βοήθειας προς τα μαχόμενα τμήματα της Ουκρανίας, κάτι το οποίο, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που μου κάνατε την τιμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τελική ανάλυση. Η μόνη περίπτωση που υπάρχει είναι αυτή που είπαμε, ότι να δημιουργηθεί κάποιο de facto, πώς από τώρα, μέτωπο στη Δυτική Ουκρανία, αλλά αυτό επίσης de facto θα σημαίνει ότι αφήνουν την υπόλοιπη Ουκρανία στο έλεος του πολέμου και της Ρωσίας.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, κύριε Φίλη, έχουμε αυτή τη συνάντηση στη Ρώμη, όχι τυχαίων προσώπων. Είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο κύριος Σάλιβαν, και ο Κινέζος ομόλογός του, ο Γιάνγκ Τζιέτσι. Προφανώς θα μιλήσουν για το ουκρανικό και θέλω να μου πείτε τι ρόλο μπορεί να παίξει μια τέτοια επαφή, αλλά επεκτείνουν τη συζήτηση, λέει, σήμερα, σε όλο το φάσμα των Αμερικανο-Κινέζικων σχέσεων. Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή και πριν καν ξεκινήσει στην Ουκρανία. Το ζήτημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι το ανθρωπιστικό δράμα και είναι ο καταλύτης των εξελίξεων, αλλά το παιχνίο είναι παγκόσμιο. Παράδειγμα, μέχρι πριν λέει λίγες μέρες έχουμε αναζωπήρωση των χτυπημάτων μεταξύ ανταλλαγής βαρέων όπλων, έτσι, βολών, μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και του Αρτσάχ, της Αρμενία. Ταυτοχρόνως από χθες έχουμε χτυπήματα βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ιράκ, δηλαδή στο Κουρδιστάν, στο Ερμπίλ, όπου μάλλον είναι Ισραηλινοί και Αμερικανικοί στόχοι. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Η Ρωσία φαίνεται, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα, να ζητάει βοήθεια από την Κίνα, σίγουρα στρατιωτική βοήθεια, κυρίως από θέματα πυρομαχικών, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι εμφανές ότι το παίχνιο, το είπαμε εδώ και δύο εβδομάδες, όσο θα παρατείνεται η κατάσταση στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο θα περιπλέκεται και θα εμπλέκονται περισσότεροι παράγοντες. Mm. Άρα λοιπόν προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει με την Κίνα είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποτρέψουν την Κίνα από το να λάβει περισσότερο, μεγαλύτερο ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο, στο Ουκρανικό, ίσως να προσπαθήσουν να την πείσουν να μην βοηθήσει την Ρωσία και τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι το τι διαρρύθμιση έχουν κάνει οι Ρώσοι με τους Κινέζους στο επίπεδο το οικονομικό και το ενεργειακό, κάτι το οποίο βέβαια αμφιβάλλω ότι οι Κινέζοι θα το αποδεχτούν. Ούτως αλλιώς, να το πω και με απλά λόγια, τη Δύση δεν την παίρνει πλέον να κάνει και εχθρό εμφανή, έτσι, επί του πεδίου την Κίνα. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι θα περιπλέκεται η κατάσταση, δυστυχώς, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι η αυγή, άμα θέλω να το πούμε στο μακρό, να αφήσω να μην συζητήσω για το ανθρωπιστικό, είναι η αυγή ενός νέου κόσμου, κύριε Σάκη, μιας νέας ισορροπίας παγκόσμιας. Κύριε Φίλη, επειδή είμαστε στη 19η ημέρα του πολέμου, πιστεύετε ότι αν η Κίνα αποφάσισε να παρέμβει, έχοντας αυτή την εικόνα παγκόσμια πια που υπάρχει για αυτό τον πόλεμο, δεν θα παρενέβαινε καθοριστικά ή νομίζετε ότι πια ο Πούτιν δεν ακούει κανέναν? Το θέμα είναι από ποια πλευρά και με ποιο τρόπο θα παρέμβαινε η Κίνα. Το σίγουρο είναι ότι έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα και με τη Ρωσία, γιατί πλέον, όπως καταλαβαίνετε, από τη Ρωσία εξαρτάται πολύ ενεργειακά και κρατάει στα χέρια της το χρέος πολλών δυτικών χωρών. Άρα λοιπόν η παρέμβασή της, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κατευναστική, δηλαδή δεν τους συμφέρει τους Κινέζους περαιτέρω κατατριβή, γιατί θα εννοείται ότι θα επηρεαστούν άμεσα. Τώρα, εάν και εφόσον η Κίνα κινηθεί προς την πλευρά της Δύσης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα συμβεί, δηλαδή τους Κινέζους τους συμφέρει να υπάρξει λίγο ακόμα ένα μπουμπούλα, όπου να χτυπηθούν και οι δυτικές οικονομίες, έτσι, και να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι θα είναι καθοριστική η παρέμβασή τους, αλλά δεν ξέρω στο πεδίο της μάχης αν πρόκειται ο κύριος Πούτιν να ακούσει. Και να σας το πω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή η αγορά προϊόντων, έτσι, τα commodities, αυξάνεται τεράστια. Έτσι, οι τιμές τους. Αυτό συμφέρει τη Ρωσία ή δεν τη συμφέρει? Η απάντηση είναι ότι τη συμφέρει. Διότι οι εξαγωγές της δεν θα κοπούν. Απλά θα αλλάζει αγορές. Λοιπόν, οι τιμές ανεβαίνουν, θα παίρνει περισσότερο συνάλλαγμα και το δεύτερο τι είναι, ακριβώς λόγω των κυρώσεων θα μειωθούν οι εισαγωγές της. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Σαχίνη? Ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας θα βελτιωθεί. Που σημαίνει λοιπόν ότι όσοι λένε ότι η Ρωσία θα χρεοκοπήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Άρα λοιπόν δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι κάποια παρέμβαση οικονομικού τύπου πρόκειται να επηρεάσει στο άμεσο μέλλον, έτσι, τη Ρωσία. Τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Βασικοί οίκοι οι οποίοι κάνουν αξιολόγηση για τα και οικονομετρικά μοντέλα και
αποδεικνύουν και δείχνουν με μελέτες ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας, λόγω των κυρώσεων, επειδή δεν θα αγοράζουν στο εξωτερικό πάρα πολλά, αλλά λόγω της εξαγωγής αυτών που εξάγουν, επειδή ανεβαίνει η τιμή τους, θα βελτιωθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ στη Δύση στο τι λέμε και το τι θα γίνει. Εδώ η Τουρκία δεν έχει καταρρεύσει μετά από 4 χρόνια με αυτό που τις κάνουν οι Αμερικανοί. Έτσι δηλαδή θεωρεί κάποιος ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει. Ρωτάει εδώ ο ακροατής, κύριε Φίλη. Θεωρείτε ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι να επιδιώκουν κρίση Ιράν-Τουρκίας με εμπλοκή Αζερμπαϊτζάν? Κοιτάξτε να δείτε, αν συνεχίσει, είναι δύο. Τώρα, το πρώτο είναι αυτό που συμβαίνει στον Κάφκασο. Αν συνεχίσει και αν δούμε αναζωπήρωση στον Κάφκασο, προφανώς ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα χτυπηθούν οι αγωγοί, οι οποίοι φεύγουν από το Αζερμπαϊτζάν και πάνε προς την Τουρκία, δηλαδή ο ΤΑΝΑΠ, όπου πάει μετά στον ΤΑΠ και δεν συμμαζεύεται, που πάνε για τη Δύση. Έτσι και ο Μπακού Τσεϊχάν, προφανώς, το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αν αποφασίσουν οι δυτικοί να συνεχίσουν αυτή την ιστορία με την Ρωσία, δηλαδή να την βάζεις, να τη στριμώχνουν σε όλο και περισσότερο, ξεχνάνε ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας που θα έρθουν για να αντικαταστήσουν τη Ρωσία πλην των Αμερικανικών είναι μέσα στο ρωσικό εγγύς εξωτερικό. Δηλαδή είναι στον Κάφκασο που υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα, έτσι, μεταξύ των Αζέρων και των Αρμενίων, και είναι πολύ κοντά. Όχι πολύ κοντά, είναι σχετίζεται με το Ιράν και τον Περσικό κόλπο. Και επαναλαμβάνω, σας υπενθυμίζω αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θα συμβεί αν το Ιράν πιστεί με κάποιο τρόπο από τη Ρωσία να δημιουργήσει προβλήματα στο Κατάρ, όπου παίρνουν από το ίδιο, από το ίδιο κοίτασμα το South Pars του φυσικού αερίου. Τι θα συμβεί αν το Ιράν, οι Ισραηλινοί, αισθανόμενοι ότι η Δύση πουλάει υπό μία έννοια του Ισραήλ στο θέμα του Ιράν, αποφασίσουν να χτυπήσουν το Ιράν. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά που τα οποία, αυτό που ρώτησε ο αγαπητός φίλος, είναι οι ουρές οι οποίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν ακόμα πιο άμεσο πρόβλημα στη Δύση. Μάλιστα. Άρα μαλλιά κουβάρια γενικώς το διεθνές σκηνικό, λέτε. Και η αποκλιμάκωση θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους, μπας και υπάρξει ένα μόντους βιβέντι. Φεύγω από αυτό το πεδίο και έρχομαι στο άλλο το πεδίο. Παρότι δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά, υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση, είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι δρομολογείται ένα άλλο κλίμα, η τουρκική προεδρία λέει ότι μένουν ανοιχτά τα ζητήματα, αλλά συζητιώνται πια, μέχρι και μειονότητες, τρομοκρατίες, γαίο, προβλήματα κτλ. Πέστε μου καταρχάς, προφανώς και είναι καλό να συζητούν. Όμως πώς αποκωδικοποιείτε έτσι τα πρώτα στοιχεία? Τις πυρουέτες θυμάστε που τις λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα του Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέγαμε το ξέρει ο κύριος Ερντογάν και πραγματικά έχει φοβηθεί. Αυτό που ήταν έτσι το στυλάκι, το ευγενικό σαν τον καλό παππού που έρχεται ένας άλλος να τα πιούμε και να πιούμε ένα τσαγάκι, έχει πρόβλημα η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ανεξαρτήτως το τι λένε για το θέμα του αν αυξάνεται ο ρόλος της κτλ. Δεν αυξάνεται ο ρόλος της. Εγώ δεν ξέρω αν το βρίσκεται αιρετικό αυτό που σας λέω. Είναι τόσο αυξημένος ο ρόλος της όσο ήταν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ των Γερμανών και των Άγγλων την παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δείτε τι έγινε μετά. Δηλαδή όλοι τη θέλουνε, αλλά μόλις θα κάνει την κίνηση προς τη μία πλευρά, γιατί θα τεθεί πλέον ζήτημα με ποιον είσαι αδερφέ και δεν θα παίζεις είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, ο άλλος θα πέσει και θα τη φάει. Αυτό συμβαίνει και γι' αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά και η συνάντηση αυτή το αποδεικνύει ότι έχει ανάγκη η Τουρκία αυτή τη στιγμή να υπάρξει ειρήνη σε αυτό το μέτωπο. Γιατί αν δεν υπάρξει ειρήνη και συνεχιστεί και κλιμακωθεί, θα αρχίσει να χτυπιούνται στον Κάφκασο οι Αζέροι με τους Αρμένιους. Το Ιράν, αυτό που είπε και ο φίλος, ήδη έχει αρχίσει και χτυπάει με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ιράκ. Αυτό νομίζω είναι μια υπενθύμηση γενική και υπόμνηση για το τι μπορεί να συμβεί. Και ταυτοχρόνως θα τεθεί αργά ή γρήγορα θέμα στενών υπό την έννοια αιτήσεων της Δύσης να μπει ο δυτικός στόλος στη Μαύρη Θάλασσα.
εάν κλιμακωθεί βέβαια η κατάσταση. Εκεί λοιπόν, επειδή το καταλαβαίνουν αυτό οι Τούρκοι που λέμε εμείς, θέλουν να βρεθεί μια λύση. Δεύτερο, θυμάστε μετά τον πόλεμο της Γεωργίας που έβγαινε ο κύριος Νταβούτογλου και έλεγε μηδενικά προβλήματα και συζητάγαν με την Αρμενία να ανοίξουν ένα αναγνώριση και τόνα και τ' άλλο. Το ίδιο πράγμα βιώνουμε τώρα. Άρα, όταν λέτε... γίνεται ένας πόλεμος στην περιοχή, απλά για να το ολοκληρώσω, ναι, 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 κύριε Σαχή, να μου επιτρέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα αρνάκια και εν πάση περιπτώσει όντως βλέπουν ότι μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει και τους φοβίζει, ειδικά όταν εμπλέκεται πολεμικός η Ρωσία. Άρα λέτε... λοιπόν, ναι, ναι, απόλυτη λογική αυτό που γίνεται. Αλλά είναι για τα μάτια του κόσμου, άμα θέλετε την άποψή. Χωρίς να αναστέλνουν, λέτε, τις διεκδικήσεις. Αυτό μπορεί να μας βάλει σε ένα κύκλο διαπραγματεύσεων. Αυτό έγινε στην ελληνική κυβέρνηση τι θα κάνει με αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο έγινε χθες είναι, νομίζω, κατόπιν παράκλησης των δυτικών συμμάχων μας, οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία είναι σίγουρες για τη Δυτική Συμμαχία. Για τους δικούς της λόγους η κάθε χώρα. Η μία για πολιτιστικούς, πολιτισμικούς, ιστορικούς και δεν ξέρω τι άλλο. Η άλλη για τον οπορτιουνισμό της και για αυτό το οποίο έχει κάνει από το 2015 και μετά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια του να καταδείξουμε ότι η νοτιοανατολική πτέρυγα, η οποία πλέον κατέληξε να είναι η πιο σημαντική του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, είναι, πιο σημαντική από την ανατολική πτέρυγα, την Πολωνία κτλ. Γιατί η Πολωνία είναι άμεσο. Είναι ένα άμεσο μέτωπο πολεμικό. Ενώ εμείς είμαστε η, πώς να το πω τώρα, η διοικητική μέρημνα. Είμαστε το κάστρο στο οποίο θα ανασυντάσσονται ή θα συντάσσονται για να κάνουν την κίνηση προς το μέτωπο. Άρα λοιπόν, η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι μεγάλη σημασία πλέον για τους δυτικούς και δεν μπορούν καν να σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί ότι υπάρχει περίπτωση είτε οι Τούρκοι να κουνηθούν και να το πάνε περαιτέρω, είτε να τεθεί υπό αμφισβήτηση η τοποθέτηση της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι παροτρύνανε τους δύο ηγεσίες να γίνει αυτή η συνάντηση. Οι δύο ηγεσίες βρήκανε τον πλέον, πώς να το πω τώρα, αθώο τρόπο, δηλαδή άντε να συζητήσουμε σε επίπεδο Υπουργικών Συμβουλίων, Ανωτάτου Στρατηγικού Συμβουλίου Συνεργασίας κτλ. Και από εκεί και ύστερα, βέβαια, φαντάζομαι ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει μπει σε καμία ουσιαστική συζήτηση για πράγματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Αυτό όμως δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι οι Τούρκοι φοβούνται και οι Αμερικανοί θέλουν να φανεί ότι υπάρχει αραγές μέτωπο. Αυτά τα δύο μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Από εκεί και ύστερα είναι τι έχει στο μυαλό της η ελληνική κυβέρνηση. Θα κλείσω με δύο σύντομες απαντήσεις σε ερωτήματα ακροατών. Λέει ο Νεκτάριος εδώ, καλημέρα σας. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει στην Κίνα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα. Λέει κάτι αυτό? Πώς δεν λέει. Αυτό λέει ότι όταν εδώ οι δικοί μας λένε ότι η διεθνής κοινότητα απομονώνει, λέει, τη Ρωσία. Όταν λέμε διεθνής κοινότητα και ο πλανήτης, εννοούμε στο μικρό κόσμο το δυτικό. Η Ρωσία δεν είναι καθόλου απομονωμένη, έτσι, σε σχέση με όλους τους υπολείπους, για να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι, το ότι θα τη βγάλουν από την Eurovision ή δεν θα παίξει στο Champions League είναι προφανώς σημαντικό. Δεν λέει κάποιος το αντίθετο, αλλά δεν ξέρω σε 6 μήνες πώς θα το σκέφτονται τα μισά ευρωπαϊκά κράτη, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Μάλιστα. Η Βάσο, μα κύριε φίλη, με βάση τα δικά σας λεγόμενα, μήπως έτσι διευκολύνουμε και με τη δική μας επίσκεψη και δίνουμε την ευκαιρία να παρουσιάζει προφίλ του καλού παππούλη ο κύριος Ερντογάν? Συμφωνώ απολύτως. Αυτό δεν λέω ότι είναι κακό. Αυτό δεν είπα ότι είναι κακό. Άρα λοιπόν θα συμπληρώσω την πρότασή μου. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε, μετά τις προκλητικότατες δηλώσεις της ΕΛΕΚ, να πάμε, να βάλετε όλη την υπόλοιπη ανάλυση που κάναμε. Προφανώς η Ελλάδα είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ για τους Τούρκους. Μας βρίζουν, μας προσβάλλουν, μας εξευτιλίζουν, μας επιτίθενται και μόλις τα βρούνε δύσκολα έρχονται σε εμάς για να δείξουν τι καλή είναι με τη Δύση. Το πρόβλημα δεν είναι της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα είναι δικό μας για αυτό το θέμα. Και κλείνω με το ερώτημα του φίλου του Νίκο από το Λονδίνο, που αφορά την επόμενη μέρα σε όλες τις διεθνείς σχέσεις. Καλημέρα, λέει, κύριε φίλη. Έστω ότι η Ουκρανία πέφτει τελικά και γίνεται μια καμένη γη, ένα buffer zone όπου δεν φυτρώνει ούτε γαϊδουράγκαθο. Μετά, τι γίνεται?
Μετά νομίζω ότι το καλό σενάριο είναι ένας ψυχρός πόλεμος, όπου θα ελπίζουμε ότι θα είναι ένα σταθερό σύνορο σε αυτόν τον ψυχρό πόλεμο, κάπου θα υπάρχει, στο οποίο θα είμαστε εμείς από τη μία και οι Ρώσοι από την άλλη, και θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση για μια γενιά όπως ήταν οι μπαμπάδες μας, οι πατεράδες μας στη δεκαετία του 80 και του 70 κτλ. Το κακό σενάριο είναι αυτό το σύνορο, επειδή δεν θα έχει αναγνωριστεί από τη Δύση, και εδώ είναι που είναι η λογική αλλά και η ανησυχία, προφανώς δεν θα αναγνωριστεί από τη Δύση, η διχοτόμηση του Ουκρανίας, θα έχουμε μονίμως επεισόδια. Θα είναι ένα σταθές, το οποίο θα έχει δημιουργηθεί από πολεμικές συνθήκες μεταξύ αντιπάλων, όχι όπως το προηγούμενο το σύνορο μεταξύ συμμάχων, δηλαδή Αμερικανών και Σοβιετικών, που βρεθήκαν στη μέση, εν πάση περιπτώσει, της Γερμανίας. Και θα βιώσουμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ επικίνδυνο το πράγμα, γιατί αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα μπορεί να αποστηρωθεί και να απομονωθεί. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω. Δεν θα απομονωθεί άμα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα διαχυθεί. Οι πιθανότητες να διαχυθεί είναι πολύ μεγαλύτερες από το να αποστηρωθεί και να σταματήσει, ειδικά εάν λειτουργούμε με τη Ρωσία ως να είναι το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν. Μάλιστα. Άρα, μαλλιά κουβάρια η κατάσταση. Ακριβώς. Κύριε φίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα.